Στην άλλη άκρη, όχι για το χιονιά, αλλά για την πολιτική θύελλα που έχει ξεσπάσει με αφορμή την υπόθεση Νοβάρτης Παύλα Μανιαδάκη, ο κύριος Αντώνης Μπαλομενάκης, ο πρώην πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για την Υγεία, γιατί έχει τελειώσει, έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της Εξεταστική, και βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σε λίγο έρχονται και εκλογές. Πρέπει να λέμε και τους βουλευτές ποιες είναι οι εκλογικές τους περιφέρειες. Καλημέρα, κύριε Μπαλομενάκη. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Πολλά και καλά. Λοιπόν, τώρα βλέπετε ότι στις πρώτες μέρες του 19 αυτή η ιστορία που παίρνει μια άλλη έτσι, τροπή με την αποκάλυψη του ενός εκ των τριών προστατευμένων μαρτύρων που από μάρτυρας γίνεται κατηγορούμενος έχει φουντώσει την αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Μπήκαν και στη μέση και οι δικαστές με αφορμή την ανάρτηση του κυρίου Πολάκη που έδινε δικαστικά μαθήματα ετοιμότητας και γρηγοράδας σε κάποιους δικαστικούς λειτουργούς. Και το ερώτημα είναι, εσείς είχατε γνώση, δεν είχατε, αλλά περιμένατε μια τέτοια εξέλιξη ότι ένας από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες, τους οποίους ο Πρωθυπουργός σε κάποια ομιλία του στη Βουλή είχε χαρακτηρίσει και ως ήρωες, ξαφνικά θα βρεθεί στο αντίπαλο, στο απέναντι πεζοδρόμιο, δηλαδή εκείνο του κατηγορουμένου? Να σας πω, καταρχήν να σας πω ότι το όνομα του κ. Μανιαδάκη είχε προκύψει από τις διαδικασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Είχε κατατεθεί δηλαδή ως ένας άνθρωπος κλειδί από δύο μάρτυρες με γνώση του γεγονότος αυτού. Δηλαδή ότι η κυρία Αντωνίου και τον κύριο Ευαγγελάτο. Μάλιστα. Και ήταν και σύμβουλος αρκετών υπουργών, ακριβώς, το έχει πει και ο ίδιος. Και ήταν και φαίνεται ο άνθρωπος ο οποίος κατήχε τα ιερά και τα όσια της τιμολόγησης εκεί. Εμείς λοιπόν απευθύνομαι στο πόρισμά μας, το οποίο έχει πάει ήδη στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ναι. Απευθύνομαι ένα ερώτημα και προτείνουμε, ας πούμε, και προτείνουμε, έτσι παροτρύνουμε μάλλον, να υπάρξει διερεύνηση του ρόλου του. Ναι. Αυτό ως προς την ιστορική πλευρά του θέματος. Τώρα, το να μεταβληθεί ένας μάρτυρας, ας πούμε, σε κατηγορούμενο, δεν είναι ασυνήθιστο στην πρακτική, την ποινική πρακτική, να ξέρετε. Ναι, αλλά ένας προστατευόμενος μάρτυρας για μια τέτοια υπόθεση, όπου για να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας υποτίθεται έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ακριβώς, και τα οποία τα έχει εκθέσει ήδη στην εισαγγελία. Και που στη συνέχεια αυτός ο προστατευόμενος μάρτυρας βγαίνει φορά παρτίδα και λέει ότι εμένα με πίεζε η κυβέρνηση να δώσω τώρα το Σαμαρά και το Γεωργιάδη. Καταλαβαίνετε ότι όχι ότι τον πίεζαν οι εισαγγελείς, ότι δέχτηκε πιέσεις πολιτικές. Αυτό εννοούσε με ερωτήσεις των εισαγγελών, το ξεκαθάρισε, αγαπητέ μου. Αλλά να σας πω κάτι. Υποθέτω θα συμφωνήσουμε ότι αυτή η διαδικασία. Είχε κανένα θέμα, κανένα εισαγγελέας να δώσει το Γεωργιάδη και το Σαμαρά, ο Μανιδάκης? Όχι βέβαια. Άρα αυτό θέλω να πω όμως ότι όλοι. Σωστό, αλλά θέλω να πω ότι όλη αυτή η ιστορία. Όλη αυτή η ιστορία, όπως καταλαβαίνετε, ρίχνει ακόμα μεγαλύτερη θολούρα στην υπόθεση. Εγώ θα έλεγα να σας πω τα πράγματα λίγο πιο απλά. Και ενισχύει και τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί σκευωρίας. Το αντίθετο. Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι καλό θα είναι να προσεγγίσουμε το ζήτημα από την πλευρά της δικαστικής εξουσίας. Πώς λειτουργεί δηλαδή και πώς δρά η ανώτατη μάλιστα δικαστική εξουσία. Θα συμφωνήσουμε νομίζω ότι το να χορηγηθεί ένα καθεστώς προστατευμένου μάρτυρα σε κάποιον έχει προϋποθέσεις. Δηλαδή δύο στάδια. Πρώτον, γίνεται μια διερεύνηση, τι ξέρει ο άνθρωπος αυτός, το οποίο πρέπει να είναι ουσιώδες, να οδηγεί στην αποκάλυψη αδικήματος και μάλιστα βαρύτερο αδικήματος από εκείνο που έχει διαπράξει. Αυτά λέει ο νόμος, ο ίδιος. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, η ολοκληρώνεται όμως η διαδικασία μόλις θα καταθέσει εγγράφος. Διότι η ανακριτική διαδικασία είναι έγγραφη διαδικασία, δεν είναι προφορική, σου είπα και μου. Σωστά. Όταν λοιπόν ήρθε η κρίσιμη στιγμή, μετά την οποία θα εξεδίδεται η οριστική απόφαση περί παροχής της προστασίας, δηλαδή ποια είναι αυτή τη στιγμή, να καταθέσει εγγράφος αυτά τα οποία είχε πιθανότατα, λέω τη λέξη εγώ, πιθανότατα, εκθέσει προφορικά. Κύριε Εισαγγελέα, ξέρω αυτά και αυτά και αυτά. Έλα εδώ, παιδί μου, μπαίνει σε ένα καθεστώς προσωρινής προστασίας. Όταν μας τα πεις με το καλό, θα πεις έτσι, το καταλαβαίνω εγώ. Ναι. Άρα λοιπόν την επιλογή του την έκανε ο κύριος Μανιαδάκης για κάποιους δικούς του λόγους φυσικά και μετεβλήθη σε κατηγορούμενο. Γνώριζε, από ό,τι βεβαιώνουν οι εισαγγελικές αρχές και το κύκλο του εφετείου, από ό,τι διάβασα και εγώ από τα δημοσιεύματα, γνώριζε ότι επίκειται η μετάπτωσή του σε καθεστώς κατηγορουμένου. Και αυτό επιχείρησε να φύγει. Σας λέω, έκανε την επιλογή του. Τα πολιτικά, αυτά είναι τα δικαστικά, έτσι. Τα πολιτικά τώρα. Ναι, αλλά έτσι όπως μου το λέτε και με βάση το γεγονός ότι από προστατευόμενος μετατράπηκε σε κατηγορούμενος με βάση μια κατάθεση ενός εκ των τριών προστατευμένων μαρτύρων, στον κόσμο, τον απλό κόσμο που ακούει, αισθάνεται ότι ενδεχομένως να του δόθηκε πολύ πρόχειρα όλο αυτό το καθεστώς του προστατευόμενου μάρτυρα. Πολύ περισσότερο δε, που το θύμισα και νωρίτερα, στις καταθέσεις των τριών που ήρθαν στη Βουλή, ενδεχομένως έχετε πάρει και εσείς γνώση, γιατί τις έχετε και στα χέρια σας, η κυρία Κελέση που είναι προστατευόμενη μάρτυρας από τότε αναφέρονταν στον κύριο Μανιαδάκη. Ναι.
Άρα θέλω να πω ότι προφανώς και, και εγώ φαντάζομαι, ξέρετε, η λειτουργία δικαστική τα είχαν όλα αυτά στα χέρια τους. Θα σας πω ότι φαντάζομαι ότι τα ενισχυτικά στοιχεία για την... Ήρθαν στη συνέχεια, λέτε. Ναι, ήταν από το FBI και από τις κινήσεις του λογαριασμού. Mm-hmm. Ο ίδιος φαίνεται ότι έχει παραδεχτεί ότι έχει πληρώσει μάλιστα πρόστιμο για διακίνηση μαύρου χρήματος. Αυτά πιστεύω ήταν τα στοιχεία που τον έβγαλαν από την κατάσταση αυτή, κατά τη γνώμη μου. Όμως αυτή η... Όχι οι καταθέσεις του, οι συνεντεύξεις που έδωσε τις τελευταίες μέρες. Μάλιστα. Αυτό που λέει, ότι με πίεζαν να δώσω το Σαμαρά και το Γεωργιάδη. Ωραία. Δεν θεωρείτε ότι δημιουργεί ένα θέμα σε ένα κομμάτι της κοινή γνώμη που δεν έχει πιστεί ότι πράγματι πρόκειται για ενός πολύ μεγάλου πολιτικού σκανδάλου και πιστεύει τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης ότι είναι σκευωρία. Ναι. Αυτά που λέει ο κ. Μανεδάκης δεν ενισχύουν αυτά τα επιχειρήματα. Εσείς, αν ήσασταν στην πλευρά της αντιπολίτευσης, εάν να κάνουμε τούμπα την υπόθεση, και αν κατηγορούνταν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και έβγαινε ένας μάρτυρας και έλεγε ότι με πίεζαν να δώσω ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα έχουν πάρει, δεν θα σας έμπαιναν επιπλέον ψήλοι στα αυτιά? Προσπαθώ, ειλικρινά σας το λέω, προσπαθώ κάθε φορά να προσεγγίζω τα θέματα αυτά τα περίπλοκα και από όλες τις πλευρές. Mm-hmm. Γι' αυτό προτείνω να τα προσεγγίσουμε από την πλευρά της δικαστικής εξουσίας, πάντα επιμένω. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Η λέξη πίεσαν, πώς ερμηνεύεται? Από ποιον πιέστηκε? Από τον εισαγγελέα, από τους εισαγγελείς? Δηλαδή, όταν ο εισαγγελέας, όντας ανακριτής, απευθύνει μια ερώτηση, ενδεχομένως επίμονη, αλλά θέλω να διασταυρώσει στοιχεία τα οποία ήδη κατέχει. Είναι πίεση? Και αυτό είναι το ένα ερώτημα. Όσοι έχουν περάσει από τα δικαστήρια ή με οποιαδήποτε ιδιότητα, γνωρίζουν ότι αυτό το πράγμα, έτσι γίνονται οι ανακριτικές διαδικασίες. Άλλωστε, αυτές είναι όλες έγγραφες. Αν θέλει να αποδείξει κάτι, πρέπει να ανατρέξει τα πρακτικά, γιατί αυτά αποδεικνύονται. Υπάρχουν γραμματείς που τηρούνται πρακτικά επακριβή. Τώρα, εγώ θα πάω λίγο παραπέρα. Ότι αυτή η φράση του κυρίου Μανιαδάκη, ότι επιέστηκε, που είναι σε εισαγωγικά δικαιολογημένη με την έννοια ότι τώρα πια ως κατηγορούμενος πρέπει να υπερασπίσει τον εαυτό του και δεν έχει άλλο τρόπο, νομίζω, έκανε το ολίσθημα η Νέα Δημοκρατία και το υιοθέτησε. Έστω και περιφραστικά. Και επειδή γίνεται αυτές τις μέρες πολλές Όταν βγαίνει ένας προστατευόμενος μάρτυρας, τον οποίο η κυβέρνηση μαζί με τους άλλους δύο είχε καθαγιάσει τους προηγούμενους μήνες και τους έλεγε και ήρωες. Και λέει τώρα κάτι το οποίο πολιτικά εσάς δεν σας συμφέρει. Όχι, δεν θα το χρησιμοποιήσει η αντιπολίτευση? Είναι θέμα θεσμικό αυτό. Θέλω να το θέσω από τη θεσμική πλευρά. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έκανε μια ανακοίνωση, την οποία υιοθέτησε με δικές του δηλώσεις ο κ. Μητσοτάκης στη συνέχεια. Η οποία ουσιαστικά υιοθετεί, έστω και περιφραστικά, αλλά για όνομα που κανένα που καταλαβαίνει πολύ εμφανώς αυτές τις κατηγορίες. Και λέω εγώ τώρα, αν αναζητήσουμε αυτές τις μέρες μια θεσμική εκτροπή, ένα θεσμικό ατόπιμα, δεν είναι αυτό εθνικό, θεσμικό ατόπιμα? Τώρα θα με βάλετε στον πειρασμό να σας απαντήσω κι εγώ. Θεσμικό ατόπιμα δεν είναι όσα είπε ο κ. Πολάκης? Καταλαβαίνω ότι θα με ρωτήσετε, να σας πω κάτι. Όμως, εσείς θα το κάνατε ποτέ? Θα κάνετε μια ανάρτηση στο Facebook να λέτε εσύ τάδε δικαστή και εσύ τάδε εισαγγελέα και εσύ τάδε ανακριτή, αργείς με βάση τους δικούς μου ρυθμούς, δεν μου κάνεις, δεν είσαι σωστός? Γιατί λοιπόν, έχετε διατελέσει και πρόεδρος εξεταστικής. Θα το κάνατε ποτέ? Ακούστε, να σου πω κάτι. Εγώ, επειδή είμαι και δικηγόρος στο επάγγελμα, ενδεχομένως είχα μια συστολή με την έννοια την επαγγελματική και κατάλληλη του παρελθόντος. Και, και με τη γνώση που έχετε και το σεβασμό που έχετε στους θεσμούς. Ξέρετε, εγώ πιο πολύ καταλαβαίνω, ενδεχομένως από άλλους, εμείς οι δικηγόροι δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι η δικαιοσύνη έχει στους δικούς της ρυθμούς. Αυτό δεν είναι εύκολα κατανοητό πάντοτε. Μήπως να το πείτε και σε κανένα συνάδελφό σας να το καταλάβει? Όχι, αυτό να σας πω κάτι. Πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Δημόσια έχει δικαίωμα καθένας να τοποθετείται με όποιο τρόπο. Ναι, αλλά όταν έχει ένα θεσμικό ρόλο, δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει ότι θέλει. Υπάρχει μια διαφορά, ακούστε με. Διότι μετά βγαίνουν και οι εισαγγελείς και λένε αυτά που είπαν και γίνεται ένα πάχαλο. Στη στάση της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων, αν έπρεπε σόν και καλά να αναζητήσουν ένα θεσμικό ατόπιμα, θα έπρεπε να το αναζητήσουν στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βάλει ευθέως εναντίον του σώματος των δικαστών. Τους οποίους πώς τους χαρακτηρίζει? Ως κοινούς εκβιαστές ουσιαστικά. Διότι εκβιάζουν, αν υιοθετήσουν στο λόγιο πάλι την άποψη του κυρίου Μανιαδάκη, που εγώ προσωπικά νομίζω ότι είναι υπερασπιστική, ας πούμε. Πάντως, ο κύριος Μανιαδάκης αυτό που άφησε να ενωθεί με την έννοια «με πίεζα να δώσω», είναι ότι με πίεζαν πολιτικά να δώσω το Σαμαρά και τον Γεωργιάδη. Ποιος ο εισαγγελέας? Δεν ξέρω ποιος. Αυτό θα μας το πει ο ίδιος. Μα δεν το είπε όμως. Δεν το είπε. Οφείλει να το πει. Μα ας το πει λοιπόν. Γιατί σας λέω και πάλι, όλα είναι γραμμένα εκεί πέρα στην ανακρίση. Και για να είμαστε και απολύτως σωστοί, ο κύριος Μανιαδάκης οφείλει να πει και κάτι άλλο. Διότι είναι ο βασικός κατήγορος κατά του κυρίου Σαλμά. Αν αυτά που είπε για τον κύριο Σαλμά τον πίεσε κάποιος να τα πει, τα ξέρει, τα φαντάστηκε ή τα πιθανολόγησε.
Ναι. Γιατί για τον κύριο Σαλμά λέει ότι τον έβλεπε να παίρνει δεσμίδες με χιλιάδες ευρώ κλπ. Να σας πω κάτι. Εγώ εδώ υπάρχει ένα δικονομικό ερώτημα το οποίο δεν το έχει απαντήσει κανείς ακόμα. Mm-hmm. Δηλαδή οι καταθέσεις που έχει δώσει ως προστατευόμενος μάρτυρας κανονικά αυτές δεν λαμβάνουν υπόψη πλέον. Τώρα. Ναι, δεν λαμβάνουν την υπόψη πλέον. Ακόμα χειρότερο αυτό που λέτε, διότι αν δεν λαμβάνετε. Αν θέλει να τα πει, θα πει όσο κατηγορούμε. Μισό λεπτό, θα σας πω. Διότι αν δεν λαμβάνετε υπόψη η κατηγορία του, ή μάλλον η κατάθεσή του πια, ο κύριος Σαλμάς βγαίνει εκτός κάδρου. Και ο κύριος Γεωργιάδης για αυτά που του καταλόγησε. Είναι δικαιοσύνη αυτά. Θα σας πω την αλήθεια. Εγώ αποφεύγω να εκφέρω γνώμη σε αυτά, γιατί. Όχι, είναι πολύ σημαντικό όμως αυτό που είπατε μόλις τώρα. Διότι αν η κατάθεσή του. Διότι χρηστεύεται ενδεχομένως ως τεκμήριο μπορεί να ληφθεί. Ναι, αλλά ως αποδεικτικό στοιχείο. Όχι. Καταλαβαίνετε. Μισό λεπτό. Καταλαβαίνετε όμως τώρα ότι μπορεί να σας βγει σε μισή ώρα ο κύριος Σαλμάς και να σας πει ότι άδικα τον παραπέμψατε διότι βασιστήκατε σε μια κατάθεση που πια δεν ισχύει. Ποιος τον παρέπεψε? Η εξεταστική. Η Βουλή. Όχι. Η Βουλή δεν παρέπεψε με βάση στοιχεία. Παρέπεψε με βάση αρμοδιότητα. Προσέξτε, υπάρχει λίγο. Ναι, αλλά με βάση τις καταθέσεις. Είχε στα χέρια της τις καταθέσεις. Η Βουλή έκρινε ότι επειδή πρόκειται περί διακινήσεως μαύρου χρήματος, εκφεύγει από την αρμοδιότητα. Κύριε Παλωμενάκη, μου συμφωνώ, αλλά η κάλπη που έγραφε το όνομα Σαλμάς μπήκε με βάση την κατάθεση του κυρίου Αναστασίου, Παύλα Μανιαδάκη. Όχι, το ερώτημα δεν ήταν αν είναι ένοχος ο Σαλμάς ή όχι. Το ερώτημα ήταν αν πρέπει να πάει στην τακτική δικαιοσύνη. Και εκεί απαντήσανε θετικά οι Βουλή. Ναι, αλλά με βάση ποιες καταθέσεις? Αυτές που είχατε, των προστατευμένων μαρτύρων. Με βάση τις ενδείξεις που υπήρχαν στο σύνολο της δικογραφίας, να ξέρετε. Πάντως αυτό που λέτε σήμερα είναι πολύ σημαντικό και ανοίγει τον ασκό του αιώλου. Όταν λέτε ότι η κατάθεση Μανιαδάκη πια Παύλα Αναστασίου δεν ισχύει, διότι από μάρτυρας γίνεται κατηγορούμενος. Το δεν καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό. Φυσικά το καταλαβαίνω. Να σας πω κάτι όμως. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο κύριος Αναστασίου, ας το πούμε έτσι, έδωσε μια κατάθεση η οποία πλέον έχει πάψει να έχει την ιδιότητα αυτή. Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι δικονομικό ζήτημα, το οποίο πιστεύω να το λύσουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Αυτό δεν μπορώ και εγώ να το πω. Και με την οποία αυτή η κατάθεση έπληται τρία πολιτικά πρόσωπα: τον κύριο Σαλμά, τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Λοβέρδο. Ναι. Κάντε λίγο υπομονή, μήπως υπάρχει κι αλλού. Μάλιστα. Okay. Θα την κάνουμε την υπομονή. Πάντως θα κάνουμε υπομονή. Όλοι. Και πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Είναι όμως πολύ βασικό αυτό που μου είπατε μόλις τώρα. Παρακαλώ πολύ, σήμερα αν έχετε την καλοσύνη και τον χρόνο, δείτε του κυρίου Παρασκευόπουλου μια τοποθέτηση. Mm-hmm. Πάρα πολύ νυφάλια, εξαιρετικά νυφάλια και θέτει ορισμένα θέματα επί της ουσίας. Δηλαδή, όταν λέμε να αφήσουμε τη δικαιοσύνη απερίσπαστη. Ήταν και πρόεδρος στην προανακριτική ο κ. Παρασκευόπουλος. Ακριβώς. Προτείνει, και εγώ το υιοθετώ 100%, δηλαδή προτείνει να ακολουθήσουμε τη λογική των δικαστών. Διότι σε αυτούς την έχουμε εμπιστευτεί την υπόθεση. Και το ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, έγινε χθες μια έρευνα στο κυρίου Μανιαδάκη στο σπίτι. Εκπάντως, όπως φαίνεται, ανούσιο. Και όμως έχει τη λογική. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που λέτε. Να τεκμηριώσουν και... την άποψη ότι έφευγε στο εξωτερικό. Θα συμφωνήσω με αυτό που λέτε. Ναι. Και έτσι θα ολοκληρώσουμε να ακολουθήσουμε τη λογική των δικαστών. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το πείτε και σε κάποιους εντός κυβέρνησης να τους αφήσουν τους δικαστές να κάνουν τη δουλειά τους. Διότι όταν τους πιέζουν κατά αυτόν τον τρόπο και ονομαστικά μάλιστα και δημοσίως από το Facebook. Είναι και πολύ σωστά και έκανε μια εξαιρετική τοποθέτηση. Την έχετε υπόψη σας ότι και σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Την είδα την τοποθέτηση του κύριου Καλογύρου. Αλλά ο κύριος Καλογύρου επικρίνει μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Στα καθημάς δεν κάνει καμιά αναφορά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παλωμενάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα.